Τον Κωνσταντίνο Παρθένη τον γνωρίσαμε στην πρώτη περίοδο της δημιουργίας του, την υπεθριστική. Μετά το 1920 στρέφεται προς ανθρωποκεντρικά, συμβολιστικά και αλληγορικά θέματα – αυτή την περίοδο έχει ήδη διαμορφωθεί το όριμο ύφος του Παρθένη με τις ισχυρές σχηματοποιήσεις και το ανάλαφρο τονικό χρώμα που κάνει τις ραδινές ψηλόλιγνες μορφές του να φαίνονται σαν ονειρικές προβολές πάνω στην οθόνη του Μουσαμά. Τα έργα που ζωγραφίστηκαν με αυτή την τεχνοτροπία μοιάζουν με ποιητικέ ονειροφαντασίες. Στη δεκαετία του 30 και ασφαλώς κάτω από την συνειδητή ή ασύνειδη επίδραση των κηρυγμάτων της γενιάς αυτής, η τεχνοτροπία του Παρθένη μεταβάλλεται. Οι καμπυλόγραμμες φόρμες που γνωρίσαμε πριν, τώρα δίνουν τη θέση τους σε μια ευθύγραμμη γωνιώδη γραφή που πολλές φορές φαίνεται να υποστηρίζεται και από σχεδιαστικά όργανα, όπως ο κανόνες δηλαδή και ο διαβήτης. Παρατηρείται επίση μια αλλαγή που φαίνεται να συνδέεται με το κήρυγμα του Κόντογλου για την επιστροφή στι αξίε τη βυζαντινής τέχνη. Τα δροσερά εαρινά χρώματα της προηγούμενης περίοδου αντικαθίστανται τώρα από τη βυζαντινή κλίμακα με τα γεώδη, τα καστανά, τα γκρίζα, τα σκούρα μπλε. Το κοινό στοιχείο με την προηγούμενη περίοδο είναι η ανάλαφρη, αχυροποίητη σχεδόν γραφή δηλαδή σαν να μην την έχει κάνει χέρι ανθρώπου, που αφήνει να διαφαίνεται ο μουσαμάς και μεταβάλλει τις μορφές σε ονειρικές, φανταστικές προβολές πάνω στην επιφάνεια του πίνακα. Ας δούμε τώρα το μνημιακό πίνακα που αποθεώνει σύμφωνα με τον τίτλο του τον πρωτομάστορα της Ελληνικής Επανάστασης, τον Αθανάσιο Διάκο που πέθανε με μαρτυρικό θάνατο κοντά στη γέφυρα της Αλαμάνας στις 24 Απριλίου του 1821. Η λαϊκή παράδοση το αποδίδει του στίχους Για δε καιρό που διάλεξε ο χάρο να με πάρει. Τώρα πανθίζουν τα κλαριά και βγάζει γη χορτάρι. Του τοίχου αυτού φαίνεται να είχε στο νου του ο καλλιτέχνη όταν φιλοτεχνούσε τη μνημιακή του σύνθεση που είναι ένα από τα κορυφαία έργα τη νεότερη ελληνική τέχνη. Ο ζωγράφος ταυτίζει την Ανάσταση και Ανάληψη του ήρωα με την Ανάσταση του Χριστού, καθώς και τα δύο γεγονότα συμβαίνουν την Άνοιξη, περίπου τον ίδιο μήνα, τον Απρίλιο. Αριστερά, μια μορφή με φωτοστέφανο, ένας άγγελος ή μια από τις μυροφόρες, ανακαλύπτει με έκπληξη τον κενό τάφο του Αναστάντος ήρωα. Στη μέση ένας άλλος άγγελος με περικεφαλαία, δόρη και ασπίδα σαν μια χριστιανική Αθηνά παραστέκεται στο θαύμα. Ο Αθανάσιος Διάκος, ντυμένας με αρχαίο χιτώνα, ανυψώνεται στον ουρανό όπου τον περιμένουν μουσικοί άγγελοι όπως ακριβώς τους πίνακες του Γκρέκο και άλλοι πάλι που φέρνουν στέφανα δάφνης για να τον στέψουν. Μια κόρη βγαλμένη λες από την άνοιξη του Μποτιτσέλη ρένει με τα άνθη που έχει στην ποδιά της τον ήρωα. Ένα αρχαίο ψηλό θυμιατήριο δίπλα της και η θυμίαμα. Ο πίνακας εξυψώνει την ελληνική επανάσταση στη σφαίρα του ιδανικού κόσμου των ιδεών. Η εξιδανίκευση της ιστορίας επιτυγχάνεται και με τα σύμβολα αλλά και με την ίδια την πνευματική μορφολογία του έργου. Στην αποθέωση του Αθανασίου Διάκου συναντώνται και συνερούνται ποικίλε επιδράσεις, εικονογραφικέ και στιλιστικές. Το σχέδιο παραπέμπει στην αρχαία αγγειογραφία. Η ανάσταση και η ανάληψη του ήρωα είναι αντλημένες από την αντίστοιχη βυζαντινή εικονογραφία. Η φλόρα, η προσωποποίηση της Άνοιξης στον ομώνυμο πίνακα του Μποτιτσέλη, είναι η εικονογραφική πηγή της κόρης δεξιά, οι ψηλόλιγνες μανιριστικές μορφές του Γκρέκο και η διμερής διάταξη των έργων του με το επίγειο και ουράνιο τμήμα εμπνέουν τη μορφολογία και τη σύνθεση της αποθέωσης. Τα γεωμετρικά σχήματα και τα σπασμένα περιγράμματα όπου χώρος και φόρμα αλληλοπεριχωρούνται δείχνουν την επίδραση που άσκησε ο κυβισμός στον Παρθένη. Άλλωστε και τα εγκεφαλικά αντιφυσιοκρατικά χρώματα έλκουν και αυτά την καταγωγή τους από τον κυβισμό. Η επίδραση αυτή ενισχύεται από τη στροφή της γενιάς του 30 προς τη Βυζαντινή παράδοση.